Λέγομαι Μαριάννα Ψαραδέλη και έρχομαι από το Χαλάνδρι. Το αντικείμενο που σας φέρνω σήμερα δεν αποκλείεται κάποια εποχή να έχει φιλοξενήσει τη Rime de Baudelaire. Υποδεχόμαστε την αγαπητή Μαριάννα. Καλώς μας ήλθες στο Castle Trust. Καλώς σας βρήκα. Από πού μας έρχεσαι, καλή μου? Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τη Μυτιλίνη και της μητέρας μου από τη Γαλλία. Και τώρα πού κατοικείς? Στην Αγία Παρασκευή, στην Αθήνα. Πολύ ωραίο. Με τι ασχολείσαι? Έχω ιδρύσει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση τα τελευταία 3 χρόνια, που λειτουργεί με όρους κυκλικής και αλληλέγγυας οικονομίας και προωθεί την επανάχρηση, την εξοικονόμηση πόρων και αγαθών. Τι σπουδαίο έργο είναι αυτό? Στόχος μας είναι να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο κατανάλωσης και λειτουργούμε με δωρεές. Στο χώρο μας μπορεί να φέρει κάποιος οτιδήποτε έχει και δεν τον χρειάζεται πια και δεν έχει τι να το κάνει, δεν έχει που να το χαρίσει, μπορεί να μας το φέρει ως δωρεά και εμείς δεσμευόμαστε να το αξιοποιήσουμε. Εσείς πώς τα επαναχρησιμοποιείτε? Αν είναι σε καλή κατάσταση, θα αποφασίσουμε αν θα τα κρατήσουμε στο χώρο για να τα μεταπουλήσουμε και να στηρίξουμε τις δράσεις μας ή να τα προωθήσουμε σε δομές και ανθρώπους που τα χρειάζονται. Ας πούμε, ρούχα, πετσέτες κτλ. Τα στέλνουμε στις γυναικείες φυλακές ανάλογα με το τι χρειάζονται. Και σε κάμπ προσφύγων και σε μονογονεϊκές οικογένειες που χρειάζονται. Οπότε έρχεται ένα αντικείμενο. Εμείς, ανάλογα με τις ανάγκες που ξέρουμε ότι υπάρχουν, μπορούμε να το κρατήσουμε, να το δωρήσουμε. Άλλα αντικείμενα θα δούμε αν μπορούμε να τα κρατήσουμε, να τα μεταπουλήσουμε σε πολύ οικονομικές τιμές. Πού τα μεταπολείτε? Είναι τόσο εύκολο? Δεν είναι δύσκολο αυτό? Τα περισσότερα από αυτά στον χώρο μας είτε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δεν χρειάζεται να αγοράζεις καινούρια αντικείμενα για δώρα. Μπορείς να δώσεις κάτι που έχει συναισθηματική αξία, κάτι που σου θυμίζει τον άλλον και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται αυτό το αντικείμενο να είναι καινούριο. Το αντικείμενο που έχεις φέρει σήμερα σε εμάς έχει σχέση με την προσωπική σου ζωή ή με την κοινωνική σου δράση? Με την κοινωνική μου δράση. Έτσι μας το έφερε ένας κύριος που η καταγωγή του είναι και αυτού από τη Γαλλία και μας το έδωσε. Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι? Μας είπε ότι πρόκειται για αυτό που λέμε ένα σεκρετέρ, δηλαδή ένα σαν τύπου γραφιάκι ταξιδιού γύρω στο 1880-1900 η ημερομηνία του, και ότι την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν αυτό όταν ταξιδεύανε με το τρένο για να μπορέσουν να γράψουν, να βάλουν μέσα τα πράγματά τους. Έχει και κάποιες θήκες κρυφές όταν το σηκώσεις. Κρύπτες τις λεγόμενες. Κρύπτες, πολύ σωστά. Τώρα, την αξία του τη γνωρίζεις? Ξέρεις κάποια περισσότερα πράγματα για αυτό το αντικείμενο που μας έφερες? Όχι, δεν ξέρω. Τα πράγματα έχουν διαφορετική αξία για τον καθένα μας. Είναι πως το θέλεις να το αποκτήσεις. Εμείς όμως, όπως γνωρίζεις, έχουμε τον ειδικό. Τον ειδήμονα, θα έλεγα εγώ. Τον Θάνο Λούδο. Θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το αντικείμενό σου. Θάνο μου, σε ακούμε. Φανταστείτε έναν κύριο, έτσι γύρω στο 1880-1900, καλοντημένο, σαν και εμένα τώρα που σου άρεσε και αυτό το σακάκι. Να είναι και ευκατάστατος. Να είναι ευκατάστατος, γιατί αυτό είναι ένα αντικείμενο που θα το είχε κάποιος προνομιούχος. Δεν είναι ένα αντικείμενο που θα το είχε ο καθένας. Να μπαίνει στο τρένο, να πηγαίνει στο εστιατόριο του τρένου, αυτά που έχουμε δει, που έχουμε κάνει εικόνα από ταινίες, να κάθεται στο εστιατόριο, να του σερβίρουν το τσάι του και να γράφει κάποιο γράμμα στην αγαπημένη του ή οπουδήποτε για δουλειά, για οτιδήποτε θα μπορούσε να γράψει. Εδώ έχει θέσεις μπροστά, αυτά λέγονται pigeon holes στα αγγλικά, δηλαδή είναι ειδικές θέσεις για να κουμπάει κάτι. Οπότε στο τρένο που υπάρχει κίνηση, εδώ μέσα μπορείς να αφήσεις για παράδειγμα ίσως μια πένα. Ίσως και μολυβωθήκε. Αυτό. Επιπλέον, πάνω έχει πολύ ωραίο πράσινο δέρμα. Δέρμα και χρυσοτυπία. Και χρυσοτυπία περιμετρικά. Είναι διακοσμημένο με το σύμβολο, το γαλλικό σύμβολο, Fleur de Lis. Όταν το ανοίγω, βλέπω εσωτερικά, έχει κάποιες θήκες όπου μπορεί να αποθηκεύσει και άλλα πράγματα. Αυτό που παρατηρώ, που πρέπει να το αναφέρω, σε αυτή την πλευρά εδώ έχει φύγει ένα πυράκι. Χρειάζεται ένα από πυράκι. Από τις μετεσέδες του. Για να μπορέσει να ξαναλειτουργεί σωστά και να μην λασκάρει, που λέμε. Αλλά πες τώρα το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι λείπει και το κλειδάκι, αλλά έχει και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα οριχάλκινο ταμπελάκι, το οποίο τότε το χρησιμοποιούσαν για να γράψουν τα αρχικά τους. Ήταν σύνηθες. Εδώ δεν έχει κάποια αρχικά. Δεν μας πειράζει, εμένα μου αρέσει. Μπορούμε να βάλουμε τα δικά μας τώρα. Αν το αγοράσει κάποιος, μπορεί να βάλει τα δικά του αρχικά. Να το πει αυτό στους αγοραστές.
Γιατί φαντάζομαι ότι θα του αρέσει. Δεν τα ήξερα. Όχι, δεν τα ήξερα βεβαίως. Ωραία. Θέλω, αγαπημένη μου Μαριάννα, να μου κάνει στα γαλλικά την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Alors, vous pensez qu'on pourrait vendre cet objet pour combien à peu près? Έχω κάνει και γαλλικά. Αλλά δεν θα σου πω την απάντηση στα γαλλικά, γιατί δεν είμαι προετοιμασμένος τώρα για να σου απαντήσω στα γαλλικά. Έχουν περάσει χρόνια. Η εκτίμησή μου, λοιπόν, για αυτό το φορητό γραφείο ταξιδιού, μπορούμε να πούμε, είναι... 250 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να μπορέσεις να διεκδικήσεις περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να ξέρουμε την αξία του αντικειμένου. Εξαρτάται από το πόσο πολύ μπορεί να θέλει να το αποκτήσει κάποιος. Κάποιος μπορεί να είναι έτοιμος να δώσει και 1000 ευρώ για να το αποκτήσει για την προσωπική του συλλογή ή επειδή κάτι του έκανε. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Να έχεις καλή τύχη και πραγματικά καλή δύναμη στο έργο το οποίο προσφέρεται όλοι μαζί εκεί με την ομάδα σου. Είμαστε και αυτό πολύ. Να είναι καλοπούλητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πας το καλό. Έχω περιέργεια να ζήσω την διαδικασία και να δω από κοντά όλα αυτά τα παράξενα αντικείμενα που έχει εκεί μέσα. Έρχεται. Γεια σας. Καλώς την. Γεια σας. Καλώς μας ήρθατε. Λίγα λόγια για σας. Ονομάζομαι Μαριάννα. Έχω ιδρύσει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία ονομάζεται Μια Άλλη Ζωή. Ναι. Εκεί προέρχεται ζωή. Και το αντικείμενο αυτό. Α, και τι πραγματεύεται αυτή η οργάνωση? Λειτουργεί στο πλαίσιο της κυκλικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ναι. Και προωθούμε μια πολιτισμική αλλαγή στον τρόπο που καταναλώνουμε, που υπάρχουμε, σαν απάντηση στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Οτιδήποτε δεν χρειάζεστε και δεν έχετε πού να το δώσετε, από ένα μολύβι, ένα βιβλίο, ένα αντικείμενο ή ρούχα, μπορείτε να μας το φέρετε και εμείς δεσμευόμαστε να το αξιοποιήσουμε. Να σας συγχαρούμε. Είναι μια τάση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω που γίνεται στην Ελλάδα. Αναγκαιότητα είναι. Είναι μια ακριβώς ανάγκη πλέον να σεβόμαστε τι παράγεται και γιατί παράγεται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι υπάρχει και τέτοιος συνεταιρισμός που να βασίζεται στην κυκλική οικονομία. Δεν θα έλεγα ότι οι Έλληνες δεν έχουν οικολογική συνείδηση. Αυτό εξαρτάται από το πού στέκεται ο καθένας. Καταρχάς, αν μένει στην πόλη ή στο χωριό, ας πούμε. Και επίσης από τα εργαλεία που του παρέχει κάποιος. Εμείς είμαστε ένα εργαλείο για να μειώσει το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα. Τι μας έχετε φέρει, λοιπόν? Συμβολιογραφικό. Το ξύλο είναι ελιά, πάντως. Εγώ ξέρω ότι είναι καρυδιά. Και μία θήκη πουρων είναι? Όχι. Λέγεται σεκρετέρ. Και χρονολογείται περίπου στο 1880. Αγγλικό είναι? Γαλλικό. Από κάποιον που είναι Γάλλος μας έχει έρθει στα χέρια. Πάντως είναι αγγλικό. Δηλαδή αυτό το δέρμα με τη χρυσοτυπία είναι μια αγγλική περισσότερο συνήθεια. Α, και γαλλική όμως. Πριν μας είπαν ότι αυτό το σημαδάκι εδώ, γιατί ούτε εγώ το ήξερα. Τι είναι, φλερντελή? Είναι φλερντελή. Ναι. Δεν πάει να πει επειδή είναι φλερντελή ότι είναι μόνο από τη Γαλλία, το χρησιμοποιούσαν πολλοί Άγγλοι. Αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά σε εκείνους οι οποίοι στον πόλεμο, οι συμβολιογράφοι, γράφαν διαθήκες και είναι η πρώτη του χρήση, η βασικότερη. Στην πορεία λοιπόν αυτό ήταν πολύ εύχριστο και οι συμβολιογράφοι το είχαν φορητό να πηγαίνουν στα σπίτια εκείνων των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να σηκωθούν, ήταν κλινήρεις και κάνανε αντίστοιχα συμβολιογραφικές πράξεις. Πιο συνήθιστα ήταν η διαθήκη. Οπότε, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η επιφάνεια, μπορούν να κουμπίσουν τα. Είναι εύκολο στη μεταφορά. Κάποια είχαν χερούγια, τα περισσότερα είναι χωρίς χερούγια γιατί τα τοποθετούσαν σε μία τσάντα μεγάλη. Το ότι μπορεί, δεν είναι αποκλειστική η χρήση του, να έχει χρησιμοποιηθεί για να γραφτούν διαθήκες, του δίνει και μια ιστορική αξία, θεωρώ εγώ. Ένας ιστορικός μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ας πούμε, για ένα τέτοιο αντικείμενο. Άριστη κατάσταση, Θάνο μου, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Θέλω να πάω κοντά να δω λίγο εάν όντως είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση ή όχι. Για πες μας. Φαίνεται ότι κάποιος το έχει ηλουστράρει, το έχει περάσει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το συγκεκριμένο δέρμα, το οποίο σώζεται, όλο το υπόλοιπο βέβαια είναι μηχανισμοί του. Αν προσέξετε, ναι μεν δεν ανοίγει εύκολα, αυτό τακτοποιείται. Θεωρητικά μιλώντας, τα πιο ωραία σημεία του είναι τα δύο μεταλλικά τα οποία έχει πάνω και κάτω στο κλείσιμο και το δέρμα του. Το κλειδάκι φαντάζομαι δεν υπάρχει, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί. Γενικά είναι ένα
ωραίο κόσμο να κάθεται έτσι. Είναι πολύ δύσκολο κάποιο να το χρησιμοποιήσει. Εσύ φαίνεται ότι ξέρεις γι' αυτό το αντικείμενο λόγω επαγγέλματος, είναι δικηγόρος ο Φίβος, ή έχεις κάτι αντίστοιχο στη συλλογή σου? Γενικότερα τα αντικείμενα αυτά, επειδή έχουν έρθει στην κατοχή της οικογένειάς μου αρκετά εξ αυτών, τα έχω δοκιμάσει. Οπότε έχω μια εμπειρία στο πώς ανοίγουν, τι μπορείς να κρύψεις, πόσο ωφέλιμο είναι ή μην να γράψεις πάνω σε αυτό και χρήσιμο. Μα ήσουν ο μόνος που το ήξερε, νομίζω κανένας άλλος δεν ήξερε τόσο πολύ τη χρήση. Έχει τύχει απλά να το χρησιμοποιήσω. Ο Φίβος γνωρίζει καλά το αντικείμενο και μάλλον έχει επηρεάσει με τον τρόπο του τους υπόλοιπους αγοραστές. Εκείνη που δεν έχει επηρεαστεί από την εκτίμηση των 250 ευρώ είναι η Μαρίνα, που επιδιώκει μια μεγαλύτερη προσφορά. Λοιπόν, ξεκινάω την δημοπρασία με 50 ευρώ. Πρώτη προσφορά μου φάνηκε πολύ χαμηλή. Εγώ προσωπικά δεν έχω ενδιαφέρον ιδιαίτερο για να το εμπορευτώ ή για να το χρησιμοποιήσω. Όχι. Νομίζω ταιριάζει και στο Φίβο περισσότερο. Θα μπορούσε να βάλει και κοσμήματα μέσα, βέβαια. Και κοσμήματα, ναι. Μην ξεχνάς, βέβαια, ότι όταν έχεις κάτι, δεν είναι απαραίτητο ότι θέλεις να εμπλουτίσεις με ένα ακόμα, ειδικά αν έχεις κάτι που είναι πιο ωραίο. Να είστε καλά, να τον θυμόμαστε. Παιδιά, ο Φίβος το έχει πουλήσει, το έχει αγοράσει και το έχει ξαναδώσει πίσω. Τρομερός της απόψε. Φτου. Ωραία. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα αντικείμενο από τα λίγα στο Castle Trust που δεν είχα ιδέα τι είναι. Το γνώρισα, αλλά νομίζω θα σταματήσω εδώ. Μου αρκεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ο καθένας στην προσωπική του συλλογή έχει συγκεκριμένα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν. Άλλοι μόνο να μου αγοράζανε κάθε μέρα όλα τα αντικείμενα. Δεν θα μπορούσαν μετά, δεν θα είχαν χρήματα να κάνουν συλλογή. Θα πάω στα 80 ευρώ, αλλά και πάλι δεν ξέρω η Μαριάννα τι θα λέει για τα 80 ευρώ. Παιδιά, εγώ περιμένω λίγο ακόμα. Δεν θέλω να πω γιατί ό,τι και όλα αυτά. Ο Γιώργος φεύγει, ο Θάνος δεν θέλει. Ναι, αλλά ο Φίβος είναι ακόμα μέσα. Εγώ που είμαι μέσα και έχω μια άποψη για το πόσο έχω αγοράσει αυτά που ήδη έχω αποκτήσει, θα πάω στα 100 ευρώ, θα μείνω εκεί. Είμαι σίγουρος ότι ο Θάνος σας έχει δώσει μια εκτίμηση που είναι κατά τη παραπάνω, αλλά παρά τα αυτά, 100 ευρώ έχετε από μένα. 120. Ωραία, εγώ θα αποχωρήσω, θα σου πω γιατί. Νομίζω ότι ο Φίβος, επειδή τα ήξερε πολύ καλά αυτό το αντικείμενο, είναι από τα, ξέρεις, τις φορές που, δεν ξέρω, κάπως έτσι δικαιωματικά μου κάνει πολύ να το πάρεις εσύ. Παρότι έχεις άλλα. Και γι' αυτό θα αποχωρήσω να αφήσω την ελωμίδα στα 120 Ωραία. Ευρώ να διαπραγματευτεί. Δεν κατάλαβα καθόλου τι είπα. Το κατάλαβα μια χαρά. Είναι μια χαρά το κατάλαβα. Έλα, εδώ είσαι, δεν σε έχω δει. Ας πάρει και κάποιος άλλος κάτι που να συλλεκτικά να σημαίνει κάτι γι' αυτόν. Συλλεκτικεμό. Ναι. Δεν θα πάω όμως πιο πάνω. Είναι 120 ευρώ και η τελική μου προσφορά. Έχουμε συμφωνία, Μαριάννα. Όχι, δεν έχουμε. Να τι ωραία με χαμόγελο. Όχι, δεν έχουμε. Είναι τόσο γλυκιά που σου έρχεται να της πεις, έλα πάρ' το πραγματικά. Δηλαδή, αν μπορούσα και ήταν μόνο δικό μου, θα έλεγα πάει στο καλό. Δεν έγινε κάτι, πάρ' το αφού σου αρέσει και που θέλεις να κάνεις το καλό. Συμφωνία δεν υπάρχει. Οπότε, όχι, αν θέλει, μπορεί να μα πει την εκτίμηση του Θάνου. Μπορώ του να το πω. Αν θέλει, ναι. Είναι 250 ευρώ. Okay. Πάντω, εγώ χάρηκα πολύ που ήρθε και άκουσε όλο ο κόσμο την δραστηριότητά σα που είναι πραγματικά αξιόλογη. Έχει πολύ ωραία ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Και πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Γεια σου, Μαριάννα, ευχαριστούμε. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Μου φάνηκε έτσι πολύ ευχάριστη η εμπειρία και είχε μια πάρα πολύ γλυκιά ομπιόνς. Ήταν ευχάριστα. Σίγουρα θα μπορούσα να ξαναέρθω και να φέρω άλλα αντικείμενα στο Castle Trust. Έχουμε πολλά αντικείμενα που ταιριάζουν σε αυτήν εδώ την ιδεολογία και το κόνσεπτ.